παιδιά της ταλαιπωρίας, παιδιά που ξεκίνησαν από ένα μαχαλά από μια γειτονιά και κάναμε έναν ολόκληρο, ένα γολγοθά για να φτάσουμε όπου φτάσαμε. Και παρόλα αυτά δεν το βάλαμε κάτω, όμως συνεχίσαμε. Παρόλο με τις οικογένειές μας που τις είχαμε παραμερίσει, για να είμαι ειλικρινής, εγώ και ο Βασίλης, βέβαια, τα παιδιά μας δεν τα μεγαλώσαμε εμείς. Δεν προλάβαμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Τώρα τα εγγόνια μας μεγαλώνουμε. Γιατί εντάξει. Πόσα εγγόνια έχεις? Έχω δύο εγγόνια και ένα δυσέγγωνο γιο. Άντε μωρέ. Και δυσέγγωνο. Άντε ρε Ζαφίρη. Ναι, ναι. Δεν σας το είχαμε, κύριε Μελά. Ναι, ναι. Όλο αυτό το διάστημα, κύριε Μελά, που ο Βασίλης Καράς έδινε αυτή τη μάχη με φοβερή αξιοπρέπεια. Θέλω να σας ρωτήσω, εσείς μιλούσατε μαζί του, γιατί ακούσαμε αρκετούς ανθρώπους να λένε ότι ο ίδιος μέχρι την τελευταία στιγμή έλεγε εγώ δεν πρόκειται να το βάλω κάτω. Μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Εσάς σας το έλεγε? Εγώ δεν μίλησα πολύ με τον Βασίλη. Δεν μίλησα πολύ με τον Βασίλη, γιατί ήξερα τον Γολγοθά που ανεβαίνει. Δεν ήθελα να τον ταλαιπωρώ, δεν ήθελα να τον κουράζω. Σεβόμουν αυτό που είχε. Εντάξει, ρε Ζαφίρη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό νομίζω ότι. Γιατί ο ίδιος λέει δεν το πιστεύω ότι πρέπει να τον αποχαιρετήσω. Αυτή είναι η καλύτερη δήλωση που μπορούσε να κάνει για τον Βασίλη Ζαφίρη. Ό,τι καλύτερο είναι αυτό που έκανες τώρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα σήμερα το να πάω γύρω από τον Χριστό Βασίλη. Δεν πίστευα ποτέ, δεν το πίστευσα ποτέ, δεν το ήξερα ποτέ ότι θα μπορούσα να αποκαιρετήσω τον Βασίλη. Και εγώ δεν θα πίστευα ποτέ ότι εσύ, επειδή σε έχω γνωρίσει από κοντά, θα βάζεις τα κλάματα. Θα βάζεις τα κλάματα και πραγματικά είσαι συγκινημένος να σε αφήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μελά.